Με λένε Ειρήνη Γεωργή, δουλεύω στη διαφήμιση, είμαι διευθύντρια δημιουργικού και γράφω στα social media για την κουλτούρα του βιασμού. Το πιο δύσκολο πράγμα που έχω περάσει πιθανότατα στη ζωή μου ήταν στα 36 μου, μετά από ένα χωρισμό που πέρασα κατάθλιψη. Τώρα αυτό μπορεί να ακούγεται πολύ κατά ένα μέρος λίγο χαζό και γλυκανάλατο, αλλά δεν ήταν ο χωρισμός αυτός καθ' αυτός, γιατί ναι, αυτό που με πόνεσε τρομερά και που δεν μπορούσα να αντιμετωπίσω ήταν το ότι είχα χάσει τον άνθρωπο που νόμιζε ότι ήταν ο άνθρωπος με τον οποίο έπρεπε να είμαι. Αλλά επειδή η σχέση στην οποία ήμουν ήταν κακοποιητική, μόνο ψυχολογικά κακοποιητική, αλλά και πάλι αυτό με διέλυσε, είχα χάσει αυτόν και είχα χάσει και τον εαυτό μου και δεν καταλάβαινα τι γινόταν καθόλου. Και αυτό με έκανε να πέσω σε ένα απίθμενο σκοτάδι που δεν είχα καταλάβει ποτέ στη ζωή μου μέχρι τότε ότι μπορούσα να νιώθω έτσι όπως ένιωθα. Και για ένα διάστημα ήμουν στο κρεβάτι, χωρίς να μπορώ να σηκωθώ, χωρίς να βλέπω το λόγο να σηκωθώ, χωρίς να έχω τη δύναμη. Δεν έτρωγα, δεν κοιμόμουν. Το μόνο που έκανα ήταν να κλαίω όλη τη μέρα και το βράδυ να έχουν στερέψει πια τα δάκρυα και να μην μπορώ ούτε να κλάψω. Δεν υπήρχα. Χάνεις κομμάτια του τι είσαι, γιατί τα παραχωρείς στη δύναμη του άλλου. Δίνεις όλη σου τη δύναμη κάπου αλλού και δεν σου μένει τίποτα. Χρειάζεται πολύ καιρό για να συνέλθεις από αυτό το πράγμα. Κι εγώ ένιωθα ότι δεν αξίζω τίποτα, δεν θα ξαναγαπηθώ, δεν θα μπορέσω εγώ να ξαναγαπήσω ποτέ άλλον άνθρωπο και είχα χάσει την αίσθηση του τι είναι αγάπη, τι είναι ωραίο στη ζωή, τι αξίζει και γιατί αξίζει να ζεις. Αυτό που νομίζω ότι είχε να κάνει με μένα και κατάφερα να το ξεπεράσω ήταν απλώς το ότι ήμουν πολύ τυχερή. Και το λέω ότι ήμουν τυχερή διότι πραγματικά γνωρίζοντας τι είναι η κατάθλιψη για πρώτη φορά κατάλαβα πώς νιώθουν οι άνθρωποι που την έχουν και ένιωσα απίστευτο θαυμασμό για το πόσο αντέχουν. Εγώ δεν μπορώ να φανταστώ τι θα γινόταν στη ζωή μου και τι θα είχα απογίνει αν αυτό το πράγμα είχε κρατήσει για πάνω από 2 μήνες. Τι να σου πω, με βεβαίως βλέπω τους ανθρώπους που ζουν με κατάθλιψη για χρόνια. Αλλά σαν άνθρωπος, σαν το πώς είμαι φτιαγμένη εγώ και το πώς λειτουργεί το μυαλό μου, ήταν αυτό που μετά από μια περίοδο έγινε καλά. Αυτό ήταν σαν αρρώστια που πέρασε. Το 2016 άρχισα να γράφω στο Facebook μου για την κουλτούρα του βιασμού και το πρώτο μου κείμενο ήταν βιωματικό. Μιλούσα για τις κακοποιήσεις σεξουαλικές που έχω υποστεί εγώ. Και το 2016 ήταν ένα χρόνο πριν το επίσημο Me Too και αρκετά χρόνια πριν το ελληνικό Me Too. Το τι σήμαινε αυτό, δεν θα μιλήσω για το τι με έχει κάνει να νιώσω η σεξουαλική κακοποίηση και ο βιασμός, γιατί αυτό κατάφερα να το ξεπεράσω μόνη μου, αλλά όταν έγραψα γι' αυτά πρώτη φορά, που δεν υπήρχαν αρκετές γυναικείες φωνές Ελληνίδων να μιλάνε γι' αυτά δημόσια, αυτό που έγινε ήταν ότι άρχισα να λαμβάνω εκατοντάδες μηνύματα από άλλες γυναίκες που έχουν και αυτές υποστεί σεξουαλική κακοποίηση, που έχουν βιαστεί. Δηλαδή, ερχόντουσαν στο inbox μου καθημερινά για ένα διάστημα ιστορίες βιασμών, οι οποίες δεν ήταν με trigger warning, ήταν ιστορίες πάρα πολύ ομές και πάρα πολύ δύσκολες. Και δεν ήταν απλώς ότι τις διάβαζα και τις άφηνα. Δεν γινόταν να μην μιλήσω σε αυτές τις γυναίκες και να μην προσπαθώ να τις βοηθήσω. Και βέβαια δεν ήμουν ούτε καταρτισμένη να το κάνω αυτό. Δεν είχα καμία εξειδικευμένη γνώση. Δεν έχω σπουδάσει ψυχολογία, δεν έχω τίποτα. Το μόνο που ήξερα
ήταν ότι μπορούσα να απαντήσω σε πολλά ερωτήματά τους που είχαν να κάνουν κυρίως με το αν έφταιγαν εκείνες. Μπορούσα να τους πω ότι όχι, δεν έφταιγες, και να το πάρουμε βήμα-βήμα για να καταλάβουν. Βέβαια, όλο αυτό το βάρος και το πώς κοιμόμουν εγώ τα βράδια ήταν τεράστιο, γιατί από τη μία είναι πάρα πολύ άσχημο το να νιώθεις ότι είσαι μόνη. Απ' την άλλη, για μένα ήταν απείρως χειρότερο να ξέρω ότι δεν είμαι μόνη και ότι είναι χιλιάδες εκεί έξω που έχουν πάθει τα ίδια και χειρότερα με μένα. Το θέμα είναι ότι ήταν πολλές από αυτές τις γυναίκες που ή φοβόντουσαν να πάνε σε επαγγελματίες, ή ντρεπόντουσαν, ή το είχαν κάνει και δεν τις είχαν πιστέψει, διότι δυστυχώς συνέβη και αυτό, συμβαίνει και αυτό, ή τους είχαν πει ότι φταίνε. Είναι ένα συλλογικό πράγμα που περνάμε πάρα πολλές γυναίκες μαζί. Είναι μετά από λοιπόν το ελληνικό MeToo αλλά και τις γυναικοκτονίες που αρχίζουμε και συνειδητοποιούμε όλο και περισσότερο πράγματα που έχουν συμβεί σε εμάς τις ίδιες, που μπορεί να συμβαίνουν στο διπλανό σπίτι, σε γυναίκες που ξέρουμε, σε οικογένειες που δεν μπορούσαμε να φανταστούμε. Και είναι σταδιακές οι συνειδητοποιήσεις και σταδιακός και ο πόνος, διότι όλο αυτό το πράγμα, κάθε στάδιο που περνάμε εξαπολύει ένα κύμα πόνου που λέμε πόσο πια, πόσα είναι αυτά τα περιστατικά, σε πόσες έχουν συμβεί, είναι καμία που δεν έχει περάσει τέτοια πράγματα και τελικά πόσο στην πραγματικότητα είμαστε ασφαλείς, γιατί ζούσαμε σε μία επίφαση ασφάλειας και ότι αν τα προσέξουμε όλα και αν οι ίδιες προσέχουμε και τα κάνουμε όλα σωστά, δεν θα πάθουμε τίποτα, δεν θα μας συμβεί τίποτα κακό. Κι όμως βλέπουμε όλο αυτό το οικοδόμημα να καταραίει σαν τραπουλόχαρτα, γιατί δεν υπάρχει τίποτα που μπορούμε να κάνουμε εμείς οι γυναίκες για να είμαστε ασφαλείς. Πρέπει να αλλάξει κάτι βαθύτερο, πρέπει να αλλάξει η κοινωνία και ο τρόπος που σκέφτονται περισσότερο οι άντρες. Αυτές οι συνειδητοποιήσεις μας κοστίζουν πάρα πολύ και το περνάμε όλες μαζί, όλον αυτό τον πόνο. Είναι ένα συλλογικό πράγμα που δεν έχει φτάσει ακόμα στην κορύφωσή του. Η άλλη εποχή, πάλι όλα τα τελευταία χρόνια έχουν συμβεί δυστυχώς, δεν ξέρω, κάτι μπορεί να κάνω λάθος πολύ στη ζωή μου. Αλλά είχε και αυτό να κάνει με τη δράση μου στα social media, που συμβαίνει σε πολλούς δημοσιογράφους συνήθως. Αυτό που συνέβη ήταν ότι λάμβανα για μια περίοδο, αρκετά μεγάλη περίοδο, απειλές κατά της ζωής μου. Έπαιρναν και στη δουλειά μου και ζητούσαν να μιλήσουν σε μένα και στο τέλος έβριζαν στο τηλέφωνο και έλεγαν ότι θα με περιμένουν κάτω. Και το πιο σοκαριστικό απ' όλα ήταν ότι τη βραδιά μετά την απόφαση της δίκης των δολοφόνων της στο Παλούδι, στις 4 το πρωί πήραν τηλέφωνο στο σπίτι των γονιών μου, το σήκωσε η μητέρα μου και της είπαν θα δεις τι θα πάθεις πουτάνα εσύ και η πουτάνα η κόρη σου, ή το αντίθετο, θα δεις τι θα πάθει η κόρη σου και εσύ η πουτάνα η μάνα της. Το οποίο ήταν τρομερά σοκαριστικό, κυρίως γιατί φοβήθηκα για τη μαμά μου και για το πώς θα το άντεχε αυτό το πράγμα. Γιατί είναι πάρα πολύ τρομακτικό για μια γυναίκα 75 χρονών να σηκώνει ξημερώματα το τηλέφωνο και να ακούει τέτοια πράγμα. Και βέβαια εγώ για πολύ μεγάλο διάστημα φοβόμουν να βγω από το σπίτι. Κατέβαινα από το γραφείο με συνοδεία, γιατί πραγματικά φοβόμουν ότι με περιμένανε από κάτω. Και μου δημιούργησε ένα άγχος, τρομερό προφανώς. Φοβόμουν ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να με σκοτώσουν. Πραγματικά βρήκα το κομμάτι ότι τώρα είμαστε πια στη λύση. Τώρα πια μιλάμε για αυτά, ενώ πριν συνέβαιναν τόσα και χιλιάδες άλλα,
και κανείς δεν τολμούσε να πει ανοιχτά το τι είχε συμβεί. Ήξερα ότι αυτό που έκανα και αυτό που λάμβανα και ήταν βάρος για μένα στην πραγματικότητα ήταν ξαλάφρωμα για κάποια άλλη, αλλά και για μένα την ίδια που ήξερα ότι υπήρξα στη θέση αυτού του κοριτσιού και δεν είχα σε κανένα να τα πω. Και τώρα μιλάμε. Άρα αυτό ήταν υπέροχο. Έχουμε αυτή τη στιγμή χιλιάδες κόσμο που να ζει με κατάθλιψη. Είτε το ξέρει, είτε δεν το ξέρει, είτε το έχει συνειδητοποιήσει, είτε όχι. Πάρα πολλοί άνθρωποι ζουν μέσα στο σκοτάδι αυτή τη στιγμή. Το να πω σε κάποιον που το περνάει, κάνε αυτό και θα νιώσεις καλύτερα και θα γίνεις καλά, είναι τελείως ανεύθυνο. Δεν μπορώ να πω τέτοιο πράγμα. Αν νιώθεις ότι έχεις χάσει τον έλεγχο των πραγμάτων και δεν μπορείς να βρεις καμία χαρά στη ζωή ή δεν μπορείς να κοιμηθείς ή δεν μπορείς να είσαι λειτουργικός ή λειτουργική στη μέρα σου, δεν θες να αυτό το «δεν θέλω να σηκωθώ από το κρεβάτι», αν νιώθεις έτσι, σε παρακαλώ, ζήτα βοήθεια. Ζήτα βοήθεια και μην αφήνεις τη ζωή σου να περνάει έτσι. Κανείς δεν το αξίζει αυτό το πράγμα. Και οι συμβουλές που παίρνουμε από φίλους και γνωστούς δεν μπορούν να κάνουν τίποτα από ένα σημείο και μετά, εκτός και αν είναι το τηλέφωνο ενός καλού ψυχοθεραπευτή.